Μέρα με τη μέρα τώρα η Ρωσία εδραιώνει την κυριαρχία της στην Κριμαία, καθώς οι στρατιωτικές της δυνάμεις θέτουν υπό τον έλεγχό τους τη μία μετά την άλλη όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ανησυχίες προκαλεί η ένταση στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ μετά και την προειδοποίηση του διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που έκανε λόγο για συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, ανάλογη δήλωση έκανε και ο στενός συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα. Ο Κίβος ερήφθη. Ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα μαζί με βαριά οπλισμένους Ρώσους στρατιώτες περνάει κυριολεκτικά μέσα από την τσιμεντένια περίφραξη της Ουκρανικής αεροπορικής βάσης στο Μπελμπέκ της Κριμαίας. Δύο έκπληκτοι δημοσιογράφοι διατάσσονται να πέσουν στο έδαφος. Ενώ σε εικόνες από κάμερα ασφαλείας, ένα άλλο τεθωρακισμένο κατεδαφίζει με πιο διακριτικό τρόπο την προστινή πύλη της βάσης. As you can see, Russian forces with armored vehicles. Ρωσικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν στο στρατόνα. Ήρθαν από δύο διαφορετικά σημεία. Οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις αυτοάμυνας από την άλλη πλευρά διέλυσαν την πύλη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε επισήμως Ρώσους στρατιώτες να επιχειρούν. Χρησιμοποιούν εκρηκτικά και πυροβολούν για εκφοβισμό. Και το πετυχαίνουν. Οι Ουκρανοί παραδίδονται. Ψάλλουν τον Ουκρανικό εθνικό ύμνο ως αντίδοτο της τσαλακωμένης τους αξιοπρέπειας. Ένας τραυματίας είναι ο υπολογισμός της εισβολής, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η ταυτότητά του. Αλλά και η βάση στο Νοβοφεντερόσκο άλλαξε χέρια. Ακόμα και ένα ουκρανικό υποβρύχιο ανήκει πλέον στη Ρωσία. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης, η ρωσική σημαία κυματίζει πλέον σε 189 πρώην ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, καζάνι που βράζει θυμίζουν πολλές ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, όπως το Ντόνετσκ, όπου επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε φιλορωσικές ομάδες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ανήσυχος για την κατάσταση στα ανατολικά της Ουκρανίας, βλέποντας και απειλή για την de facto αυτόνομη υπερδνηστερία, εμφανίστηκε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ. Πρέπει να σκεφτούμε την τοποθέτηση νατοϊκών δυνάμεων στα ανατολικά ουκρανικά σύνορα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε εάν χρειαστεί. Η Ρωσία εδραιώνει τον έλεγχό της στην Κριμαία. Ανυπόμονη και με τον αέρα της οριστικής προσάρτησης της Χερσονήσου, γίνεται πιο ομή στρατιωτικά. Οι ευγένειες σε όσους στρατώνες δεν έχουν ακόμα παραδοθεί αποτελούν παρελθόν.